Πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε στο δεύτερο ΕΠΑΛ Πάτρας, όταν μαθητής τόλμησε να ανάψει καπνογόνο μέσα στην τάξη και να κινηθεί μάλιστα απειλητικά για να χειροειδικήσει κατά καθηγητή. Επικράτησε πανικός, καθώς οι υπόλοιποι μαθητές δεν μπορούσαν να ανασάνουν λόγω των καπνών και αισθάνθηκαν ότι κινδυνεύουν. Ο εκπαιδευτικός, που έγινε στόχος της αντιπαράθεσης από τη συγκεκριμένη ομάδα μαθητών, δέχτηκε βίαιη επίθεση, όμως τελικά κράτησε την ψυχραιμία του και αποσοβήθηκαν τα χειρότερα. Χθες το μεσημέρι είχα μία ενημέρωση και από τους δύο διευθυντές του συγκροτήματος, του Δευτέρου και του Έκτου ΕΠΑΛ, ότι δημιουργήθηκαν αυτά κάποια περιστατικά. Συγκεκριμένα έπεσαν καπνογόνα, έτσι, στο χώρο του Δευτέρου ΕΠΑΛ και όπως καταλαβαίνετε δημιουργήθηκε ξαφνικά αναστάτωση, γιατί έτσι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα σχολεία φρόντισαν να πάρουν όλα τα έκτακτα μέτρα όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Απομακρύνθηκαν οι μαθητές και βγήκαν στον αύριο χώρο γιατί έπρεπε και να αναπνεύσουν. Έτσι. Δημιουργήθηκε μία ένταση, εν πάση περιπτώσει. Οι μαθητές κατευθύνθηκαν στον πρώτο όροφο, εκεί που στεγάζεται το έκτο ΕΠΑΛ. Βρέθηκε μπροστά τους ένας εκπαιδευτικός και επιτέθηκαν. Επιτέθηκαν βία. Το περιστατικό έχει προκαλέσει αίσθηση στη σχολική κοινότητα και απαιτείται η λήψη ουσιαστικών μέτρων προκειμένου να αποσοβηθούν μελλοντικά αντίστοιχα επεισόδια. Το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα πάντως έχει έρθει στο προσκήνιο της αρνητικής δημοσιότητας εξαιτίας και άλλων ακραίων συμπεριφορών. Διερευνούμε ακριβώς το τι έχει γίνει. Σήμερα το πρωί πήγα κατευθείαν στο συγκρότημα. Είχα συνάντηση με τους εργασίες, με τη διοίκηση του σχολείου, δηλαδή με τους διευθυντές και τους υποδιευθυντές και των τριών σχολείων, προκειμένου να ληφθούν κάποια μέτρα, ώστε και το συγκεκριμένο φαινόμενο να διελευκανθεί και να πάρθουν οι δέουσες παιδαγωγικές αποφάσεις, αλλά και ανάλογα μέτρα ώστε ανάλογα φαινόμενα στο μέλλον να μην να αποτραπούν. Πάντως, οι λόγοι για τους οποίους καταγράφηκε το επεισόδιο είναι πολλοί και η εκπαιδευτική κοινότητα οφείλει να τους καταγράψει και να δώσει μια ουσιαστική λύση. Και μπορεί να είναι πολλά. Μπορεί να είναι και κάτι πάρα πολύ απλό. Εκείνο όμως που πρέπει να μας προβληματίσει είναι γιατί παιδιά φτάνουν σε αυτό το σημείο και συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι η κορφή του παγόβουνου, όπως καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν, όταν λέμε παιδαγωγικά μέτρα, δεν εννοούμε να πάρουμε μία μέρα αποβολή και τελειώσαμε. Γιατί τα παιδαγωγικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται σε καθημερινή βάση συνεχώς. Δηλαδή, είναι μία κατάσταση η οποία θα πρέπει να είναι σταθερή και συνεχόμενη. Συνεχόμενη προσπάθεια. Γιατί πραγματικά κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν είναι υγιές φαινόμενο οι μαθητές να συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Η εισαγωγή της βίας στα σχολεία, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, είναι αντίστοιχη της βίας που δυστυχώς επικρατεί στην κοινωνία σήμερα. Κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει και στα σχολεία μας, πολύ είναι αυτό που συμβαίνει και στην κοινωνία. Έτσι, άρα δεν πρέπει να μας εκπλήσει. Εκείνο που θα πρέπει όμως να πούμε ότι τα παιδιά δεν φταίνε κατά βάση, αν θέλει κανείς να το αναλύσει σε βάθος. Θα πρέπει να αναζητήσει κανείς τα βαθύτερα αιτία αυτής της συμπεριφοράς. Και όπως αντιλαμβάνεστε, βαρύνει τους ενήλικες. Άρα μπορεί να είναι και κοινωνικά τα αίτια. Σαφώς. Εμείς ως σχολείο θα πρέπει να κάνουμε όμως αυτά που πρέπει να κάνουμε.